Σήμερα θα μιλήσουμε για τι ταυτότητε. Το αγαπημένο θέμα όλων αυτέ τι μέρε. Μια κυβέρνηση η οποία τάξη, δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει μια τέτοια μεταρρύθμιση χωρί να κρυθεί, ιδίω με το βαρύ ποινικό μητρό που διαθέτει. Και σίγουρα υπάρχει και ένα θέμα εδώ σχετικά με την απροσαντολ... τον απροσαντολισμό των πολιτών σχέση με άλλα μείζωνα θέματα, όπω για παράδειγμα του Γεραπετρίτη στην Άγκυρα και αυτά τα... τα, διανόητα που είπε. Δείτε προηγούμενα βίντεο στο κανάλι σίγουρα θέλουν να μα αποσανατολίσουν επιλέγοντα αυτή την αθλειότητα. Τώρα θα μιλήσουμε όμω σήμερα για το θέμα από μια πολύ διαφορετική προσέγγιση που το κανάλι μα έχει δυνατότητα να την φέρει στο δημόσιο διάλογο. Είναι ένα από τα στοιχεία του καναλιού. Το πώ θα αντιμετώπιζαν το θέμα αυτό, θα διαχειριζόντουσαν το θέμα αυτό οι πολίτε σε μια δημοκρατία. Τι θα συνέβαινε σε ένα πολίτευμα δημοκρατία. Ας απαντήσουμε λοιπόν για να καταλάβουμε. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξης του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλε και περισσότερε Ελληνίδε. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό και έχετε δυνατότητα, σα καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μα στο Patreon. Ο σύνδεσμο είναι κάτω στα σχόλια. Όπω ξέρετε, φίλε και φίλοι, έχει δύο θεματολογίε. Η μία είναι οι διεθνεί σχέσει και η άλλη είναι η δημοκρατία. Εξετάζουμε λοιπόν όλα τα ζητήματα, τα πολιτικά. Ε, ουσιαστικά προχωρούμε σε πολιτική ανάλυση των ε, γεγονότων, των τεκτενωμένων, εντό και εκτό χώρα. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα, το συγκριτικό πλεονέκτημα θα έλεγα, να κοιτάμε και τα θέματα τη πολι... δημοκρατία, τα πολιτιακά δηλαδή. Διότι όπω έχουμε εξηγήσει, για είστε, ε, πρώτη, για πρώτη φορά έρχεσαι στο κανάλι, έχουμε πολλά νέα μέλη. Η δημοκρατία είναι κάτι τελείω διαφορετικό, διαφορετικό από τον κοινοβουλευτισμό. Ο κοινοβουλευτισμό που ουσιαστικά περιγράφει ολιγαρχικό πολίτευμα. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων, μια οικογένεια, καλή ώρα, αποφασίζει, επιλέγει του υποψηφίου, τα ψηφοδέλτια, ποιοι θα είναι, τα καταρτά, τι επιλογέ που έχουμε και το καθεξής. Αυτή αποφασίζει, αυτή διατάζει, δεν επιλέγουν πραγματικά οι πολίτε, δεν επηρεάζουν, δεν, δεν, δεν. Στη δημοκρατία, οι πολίτε επιλέγουν του υποψηφίου και μετά του νικητέ. Και εμεί ε, αν θέλετε, επιλέγουμε και τα θέματα τα σημαντικά. Μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη δημοκρατία στα σημαντικά θέματα. Μπορούμε να τα σταματάμε, όπω καλή ώρα κάτι το οποίο μα αφορά. Και μπορούμε να ε, παραπέμπουμε και του πολιτικού ε, εγκληματίε, τη δικαιοσύνη, πίσω από τα κάγκελα και το καθεξή. Δεν θα είχε μείνει πολιτικό στην Ελλάδα αν είχαμε δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν έχουμε άλλωστε. Γι' αυτό και δεν μα επιτρέπουν να αποκτήσουμε. Θα, θα την διεκδικήσουμε μόνοι μα, διότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο να αγωνιστούμε για να την κατακτήσουμε και το κανάλι. Συγκεντρώνει τον κόσμο, για αυτόν τον σκοπό να ξέρετε, για να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα να πάμε σε πολίτημα δημοκρατία. Να δούμε λοιπόν λίγο τώρα τι γίνεται με τη δημοκρατία, διότι υπάρχει μια χώρα, η Ελβετία, που έχει τι ε, ιστορικέ καταβολέ του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Για μένα ο τελευταίο ο Έλληνα πολιτικό που ήταν υποστηρικτή και τη Δημοκρατία και τη Ελλάδα. Ολοι οι υπόλοιποι μετέπειτα α να μην του πιάσουμε. Ο τελευταίος λοιπόν, η δολοφονία του από τους Αγγλοσάξονες και από τους εγχώριους εφιάλτες ήταν το σημείο μηδέν, αν θέλετε, για τον ελληνισμό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος συμμετείχε στη δημιουργία του κράτους της Ελβετίας, της Ένωσης των Καντονιών. Τα Καντόνια λοιπόν σήμερα είναι η κληρονόμη του δημοκρατικού ιδεόδους του ελληνισμού γέννη και συγκεκριμένα της ε, του Καποδίστρια και γι' αυτό λοιπόν έχουν δημοκρατικές πρακτικές. Εκεί, πριν από κάποια χρόνια, υπήρξε ένα παρόμοιο σχετικά ζήτημα για τους Ελβετούς, η δημιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας, μιας δηλαδή ταυτότητας διαδικτυακής, που θα μπορούσε να εκπροσωπεί τον πολίτη διαδικτυακά, να μην πηγαίνεις πουθενά, να είσαι εσύ στο διαδίκτυο, να είναι η ταυτότητά σου ουσιαστικά. Ένα πάρα πολύ, θα έλεγα, Βαρύ μέτρο, το οποίο θα οδηγούσε μέχρι και στο επίπεδο της ψηφιακή ψηφοφορία και το καθεξή. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια με, με τεράστια πίεση από το πολιτικό προσωπικό, που διαχρονικά να ξέρετε στους κοινοβουλευτισμούς είναι διεφθαρμένο. Η, η Ελβετία έχει δημοκρατικές πρακτικές αλλά έχει και ελγαρχικέ, κοινοβουλευτικέ σε ένα μεγάλο βαθμό. Ε, αυτέ λοιπόν οι δομέ, αυτέ οι δυνάμει στην Ελβετία προφανώ χρηματίζονται, όπω σημαίνει παντού άλλωστε, το πολιτικό σημαίνει. Ελεγχόμενο, διεφθαρμένο, απαταιώνα. Αυτέ λοιπόν οι δυνάμει πίεσαν πάρα πολύ για τη δημιουργία τη ψηφιακή ταυτότητα. Προφανώ κατ' εντολή και προ υποστήριξη των ε, οικονομικών συμφερόντων, των επιχειρηματικών συμφερόντων, οι οποίοι του υποστηρίζουν και του εκλέγουν άλλωστε. Να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ε, διότι ο λαό αντέδρασε. Οι πολίτε αντέδρασαν και σταμάτησαν αυτό το μέτρο. Και είναι ένα οδηγό αυτό, αν θέλετε, για το τι, τι, τι θα ίσχυε σε πολίτε μα δημοκρατία για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτά τα πολιτεύματα όχι κοινοβουλευτικά. Ο, η κοινοβουλευτική προεδρευόμενη δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, όπω δεν είναι και η Ισλαμική δημοκρατία δημοκρατία, όπω δεν είναι και η Λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα δημοκρατία. Αυτά είναι άλλα καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία. Τι λέει έγινε λοιπόν στην Ελβετία, όπου είδανε οι πολίτε ε, την προσπάθεια, όπω σα είπα, για περαιτέρω διαδικτυακέ κυβερνητικέ υπηρεσίε. Πλέον τα πάντα είναι ψηφιακά. Τον το ξέρουν καλά το παραμύθι, το αφήγημα, τον παπά, να μιλήσω λαϊκά, ότι να πλέον τα πάντα είναι διαδικτυακά. Πρέπει να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώ, να γίνει όλο ψηφιακό. Και πράγματι λοιπόν η Βουλή, που είναι ένα κατάπτυστο σώμα εν γέννη στον κοινοβουλευτισμό, η Βουλή είναι εχθρό των πολιτών, εχθρό του έθνου, η εκάστοτε Βουλή. Η Βουλή λοιπόν τη Ελβετία ψήφισε, μάλλον ε, ε, ναι, ψήφισε ένα νόμο σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακή ταυτότητα. Και ξεκίνησαν λοιπόν οι, οι πολίτε, οργανώσει των πολιτών, με το που ήταν αυτή την αθλειότητα, να αντιδρούν. Διότι η δημοκρατική, σε μια δημοκρατία, εδώ θα μιλήσουμε για το τι έγινε στην Ελβετία και θα μιλήσουμε και για το τι θα συνέβαινε μια πραγματικά σε μια Ελλάδα, αν ήταν δημοκρατικό το πολίτευμά μα. Μπορούν οι πολίτε στη δημοκρατία, όταν βλέπουν νόμου αντιλαϊκού, μισόδημου, που μισούν το Δήμο δηλαδή, του πολίτε, ή και προδοτικού νόμου, βλέπε τους νόμους Μητσοτάκη, Δένδια, ΑΟΖ, Ιταλία, Αίγυπτο ή τις πρέσπες κτλ. Όχι απλά να τους σταματούν, αλλά να, να λένε έλα εδώ, Κοντζιά, Δένδια, Μητσοτάκη κτλ. Τι πήγες να κάνεις, θα πληρώσεις. Αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο σε ένα πολίτευμα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει στο, στον κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, ας δούμε τι ακριβώς ε, ε, προσπάθησαν να κάνουν οι πολιτικοί στην Ελβετία. Ήθελα να φτιάξω ένα σύστημα το οποίο θα έδινε πρόσβαση σε διαδικτυακές διδικτυ, υπηρεσίε. Και σε διδικτυακέ συναλλαγέ, σε επίπεδο εθνικό, μέχρι και σε ψηφοφορία στι εθνικέ εκλογέ, με τη δημιουργία ενό αντιπροσώπου ψηφιακού, τη λεγόμενη ψηφιακή ταυτότητα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον νόμο, η, ε, η, η κυβέρνηση των, ε, των, των, των Ελβετών θα έπαιρνε ε, τα δεδομένα των πολιτών. Και ε, ε, ο νόμος που ψηφίστηκε το 2019 στην ε, Ελβετία, θα έπαιρνε λοιπόν τα δεδομένα των πολιτών και θα τα έδινε κατά βάση σε ιδιωτικέ εταιρείε και σε τοπικέ όμω τα καντόνια και σε δημοτικέ αρχέ κτλ. Αλλά και σε ιδιωτικέ εταιρείε οι οποίε θα εξέδιδαν τη λεγόμενη διαδικτυακή ψηφιακή ταυτότητα. Ε, θα ήταν δηλαδή υπάροχοι λεγόμενοι. Mm. Και είχαν φτιάξει λέ, και ένα ε, για να αποφύγουν την εκμετάλλευση και τη διαφθορά κτλ. Ένα ανεξάρτητο πάνελ, μια ανεξάρτητη. Ξέρω, πώς να το μεταφράσω το πάνελ, όχι αρχή, μια ομάδα άτυπη, η οποία θα επικύρωνε και θα επέβλεπε τις ε, ε, εν λόγω ιδιωτικές εταιρείες που θα είχαν τα δεδομένα των πολιτών. Mm, τι μου θυμίζει αυτό. Ε, λοιπόν, οι αντίπαλοι προφανώς από την κοινωνία είδαν ότι θα πάρουν τα δεδομένα μας και θα τα πουλήσουν, θα τα δώσουν σε, παρό, σε παρόχου, οι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ιδιωτικές εταιρείε και αυτοί θα μα έδιναν τι ταυτότητε και θα παίρνουν τα δεδομένα μα και θα τα κάνανε. Δεν ξέρω και εγώ που τα πουλούσαν. Όλα τα πάντα. Τα βιομετρικά, τα ιστορικό σου τη υγεία κλπ. Θα τα είχαν, θα τα δίνανε σε εταιρείε για να σου κάνανε συγκεκριμένο στοχευμένο marketing, να σου πουλούσαν δηλαδή αυτά τα οποία θέλουν να σου πουλάνε. Και ποιο ξέρει τι άλλο να σα απειλούσαν, να ξέρετε πού πάει το παραμύθι. Δεν, δεν έχει τέλο το που πάει η ιστορία αυτή. Και προφανώ λοιπόν, ο κόσμο αντέδρασε. Και αντέδρασε σε ένα σε ένα κράτο το οποίο δεν έχει την οικογένεια Μητσοτάκη να κυβερνάει, που είναι πλήρω απονομοποιημένη ο, 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 ο Κοριάκο, όπω κάποιο έγραψε σε ένα βίντεο μου προχθέ για τον Κυριάκο, του κοριού που έβαζε στου συνεργάτε του και στου πολιτικού αντιπάλου. Δεν έχει νομιμοποιήσει μια κυβέρνηση με ένα χειρότερο σκάνδαλο από τον Watergate, 100 φορέ χειρότερο. Παρακολουθούσε και εμά επί κορονοϊού, κρυβακούλη, να προχωρήσει τι μεταρρυθμίσει. Μην τρελαθούμε. Προφανώ και δεν έχει νομιμοποιήσει. Λοιπόν, τι λέγανε, ε, ξεκίνησε λοιπόν από την κοινωνία με αντίδραση. Θα, θα δείτε πώ ε, ε, εξελίχθηκε. Να δούμε λίγο τα επιχειρήματα. Οι άνθρωποι που αντέδρασαν, οι ομάδε τη κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσει που υπάρχουν τέτοιε, επειδή υπάρχει δυνατότητα στην Ελβετία να αντιδράσει, να, κάνεις, να διεξάγει δημοψήφισμα και να ξυλώσει ένα προδοτικό νόμο, μέχρι και ένα προδοτικό πολιτικό, βλέπε Μητσοτάκι Τσίπρα, όταν έχει δυνατότητα να το κάνει. Δημιουργούνται ομάδε που είναι σε επαγρύπνηση και κοιτούν όλου του νόμου και λένε: Εδώ είναι μειοδοσία. Α το ξυλώσουμε. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, εκινήθηκαν οι διαδικασίε και οι μηχανισμοί των πολιτών. Είδανε ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνο να κλέψουν οι ιδιωτικέ εταιρείε τα δεδομένα του. Υπάρχει, λέει, ζήτημα εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, το οποίο υπάρχει προφανώ και στη χώρα μα, διότι για του πολίτε, επειδή εμεί συμμετέχουμε στην πολιτική και τα λοιπά μέσα από διάφορα συστήματα διαδικτυακά και έχουμε επαφή, επαφή με το κράτο μέσω τα διαδικτυακά αυτά συστήματα. Δεν μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών τα στοιχεία μα. Υπάρχει εδώ πέρα ζήτημα αξιοπιστία και διαφάνεια. Οι υποστηρικτέ, που δεν ήταν άλλοι από του επαγγελματίε πολιτικού, σαν να λέμε του 300 στη χώρα μα, και του επιχειρηματίε που του υποστηρίζουν, αντίστοιχα υπάρχουν και στη χώρα μα τέτοιοι, είπαν οι υποστηρικτέ του μέτρου ότι. Ναι, λέει, είναι, είναι υποχρεωτικό λέει, να το κάνουμε αυτό στη χώρα μα για να μην μείνουμε πίσω και έχουμε λέει ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας ιδιωτικού τομέα και εδώ οι εκλογέ γίνονται από ιδιωτικό φορέα στη χώρα μας. Λένε λοιπόν οι Σουηδοί, οι πολιτικοί, ότι ε, το κράτος λέει, έχει συνεργαστεί κατά ε, το παρελθόν ε, επιτυχώ με αντίστοιχε ιδιωτικέ εταιρείε και είναι πάρα πολύ επιτυχημένο το μοντέλο. <laughs> mm, δεν είναι πολίτε. Ναι, δεν νομίζω και δεν μα πείθει και δεν το θέλουμε αυτό το μοντέλο. Εμεί θέλουμε γιατί εμεί ασκούμε έλεγχο στο κράτο, όχι στι εταιρείε που σα πληρώνουν και σα ελέγχουν ουσιαστικά εσά, του πολιτικού, του έραση χρήματου. Και ναι, είπαν ότι. Ε, είπαν επίση οι υποστηρικτέ του μέτρου ότι αυτό το σύστημα που σε εθνικό επίπεδο δεν, μπορεί, δεν λειτουργεί καλά, ε, είναι πάρα πολύ. το, το κρατικό φορέα, το δημόσιο είναι πάρα πολύ δυσκίνητο. Και λένε οι πολίτε, άμα είναι δυσκίνητο, γίνεται άνθρωποι, γίνονται ευκίνητοι. Σα πληρώνουμε για να μας λέτε ότι δεν, μπορούμε να το κάνουμε, θα το, κάνουμε, θα το δώσουμε στις ιδιωτικές εταιρείε και μαζί με αυτό θα δώσουμε και τα δεδομένα σας. Τι γελιωτή είναι αυτές. Γίνετε άνθρωποι, γίνετε ευκίνητοι. Είναι λέει, είχαν πει υποστηκτές. οι ιδιωτικές εταιρείε, αυτά είναι τώρα όλα βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, αυτή η επικοινωνιακή, η ρητορική. Ε, είπανε τότε ότι οι ιδιωτικές εταιρείε είναι πολύ πιο ικανές να αναλάβουν το ρόλο του παρόχου, γιατί έχουν ε, είναι, έχουν καινοτομία, είναι ευκίνητε, ε, έχουν τεχνογνωσία πολύ καλύτερη από το κράτο. Και άρα λέει μπορούν να κάνουν τέτοια. Σε, ε, να αναλάβουν τέτοιο ρόλο. Προφανώ ο κόσμο είπε ότι δεν μπορούμε. Ε, ε, α, και επίση πρόσθεσαν, πρόσθεσαν οι υποστηρικτέ του Μέτρου τότε, δηλαδή το σύστημα, ότι θα χάσουμε το πλεονέκτημά μα, στο συγκριτικό ή μάλλον την, ε, Ανταγωνιστικότητά μα απέναντι στι άλλε χώρε που έχουν ήδη τέτοια μέτρα. Ποιά, ποιά, ποια άλλη χώρα έχει τέτοια μέτρα, η Εσθονία έχει τέτοια μέτρα, τα οποία ε, έχουν τεράστιε κατηγορίε για ε, διαφθορά και ε, ε, αλλίωση και νοθεία εκλογική κτλ. Και, και ο ένα στου τρει μόνο το χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά, διότι οι υπόλοιποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν λειτουργούν. Ο κόσμο λοιπόν αντέδρασε, όπω σα είπα, και εκείνησαν τι διαδικασίε για να συγκεντρώσουν ε, 50.000 υπογραφέ. Τις συγκέντρωσαν πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, για να γίνει δημοψήφισμα, διότι πάρα πολύ δημοκρατικά στην Ελβετία. Ε, όταν υπάρχει ε, ε, τέτοιο θέμα και ο κόσμος δεν τρέχει και δεν συμφωνεί, μπορεί να συγκεντρώσει υπογραφέ και να πει όπα ας αποφασίσει ο κόσμος εάν θέλουμε αυτό το μέτρο ή όχι». Και όχι, οι διορισμένοι, 300, δεν ξέρω ποιοι, οι οι οικογένειε, ο αμόρφωτο Τσίπρα, ο εκ, εξ Αμερική διορισμένο Κασελάκη, δεν ξέρω ποιο, η, η Φεμινάτσι, ο ένα. Δηλαδή, να, να μην αποφασίζουν αυτοί, να αποφασίσουμε εμεί όταν είναι μείζον θέμα. Αυτή η δημοκρατία στο σήμερα δεν είναι μικροδιαχείριση των πάντων που κατηγορούν οι ολιγάρχε για να μην πάμε ποτέ στη δημοκρατία. Ε, Ψευδό προπαγάνδα κάνουν. Η δημοκρατία είναι για μείζονα θέματα. Δηλαδή οι προδοσίε του ενό και του άλλου να περάσουν από εμά για να μην γίνουν. Τα μνημόνια, οι πρέσπε, η ΑΟΣ με την Αίγυπτο, όλα αυτά. Όχι απλά δεν θα είχαν γίνει. Όποιο θα είχε τολμήσει να τα προτείνει, θα τον είχε φάει να μην ποτεί. Έτσι λοιπόν είπαν οι πολίτε ότι ε, ε, θυσιάζοντα τη δημοκρατία, τα βρήκανε οι ε, πολιτικοί με, την, με, του επιχειρηματίε το, που του στηρίζουν και εμεί θέλουμε δημοψήφισμα. Και στο δημοψήφισμα λοιπόν, α, υπήρχε και σε, σχετικά με αυτό, υπήρχε και ε, δημοσκόπηση. Το 87% λοιπόν είχαν πει ότι δεν συμφωνούμε με το μέτρο αυτό και ε, θέλουμε να γίνει ψήφισμα. Και έτσι πράγματι συγκέντρωσαν τα, τους υπογραφέ. Η Υπουργό Δικαιοσύνη, η Κέλλερ Σάτερ τότε, ε, είχε πει μάλιστα, θα δείτε τι σημαίνει επαγγελματής πολιτικός, ότι είναι λέει τρομερό συμβιβασμό αυτός ο οποίος έχει επιτευχθεί μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πήγαινε να το περάσει το αντιλαϊκό αυτό μέτρο, ω μια τεράστια επιτυχία μάλιστα του εαυτού τη. <μμυρ> ναι, Ποιο ξέρει τι, 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 τι είχαν τάξει, και προφανώς από πίσω ήταν και τα επιμελητήρια, ξέρετε, οι, καπιταλιστικέ οργανώσει του, τα, καπιταλιστικές οργανώσεις της χώρας. Ο κόσμος λοιπόν αντέδρασε, έγινε το δημοψήφισμα στις, το 2019 και ε, συγνώμη ε, μάζεψαν 65.000 υπογραφές μέσα σε τρεις μήνες τις συγκέντρωσαν λοιπόν τις υπογραφές και το αποτέλεσμα που μπορεί να φανταστείτε ήταν ε, καταδικαστικό το, για, τον νόμο αυτόν τον είχαν ήδη προψηφίσει ουσιαστικά στο κοινοβούλιο και άρα με το δημοψήφισμα πάγωσε η εφαρμογή του και μπορούσαν να το ξυλώσουν, να τα κυρώσουν οι πολίτες αυτό σημαίνει η δημοκρατία και έτσι και έγινε. 64,4% των ψηφοφόρων ε, ήταν αντίον του νόμου, τον καταδίκασαν δηλαδή. Ε, και μάλιστα σε κάποια καντόνια η ε, καταδίκη, το όχι, έφτασε στο 70%, 70 71%. Η τότε, αυτή, το ε, πρόσωπο κλειδί αυτή, η Κέλλεν Σάτερ, υπουργό δικαιοσύνη τότε, είχε πει ότι ναι, λέτε, καταλαβαίνουμε ότι προκαλεί μια βεβαιότητα στου πολίτε στο ΜΕΤΡΟ. Ε, και είπε ότι εντάξει, ε, πρέπει λέει, να δουλέψουμε για μια νέα λύση, ακόμα και αν χρειάζεται να επιμείνουμε πολλέ φορέ. Κοιτάξτε, τι σημαίνει επαγγελματία πολιτικό. Δεν με ενδιαφέρει το μήνυμα των πολιτών που οξύλωσα. Θα επιμείνουμε ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι να. Όπω κάνει στην Κύπρο, που πήραν το μήνυμα κατά τη ΔΔΟ. Και τώρα όλο ο συρφετό που λέγεται Λευκοσία και Αθήνα, όλοι οι πολιτικοί και τα κόμματα, είναι υπέρ τη ΔΔΟ. Παρόλο που ο κόσμο είπε όχι ΔΔΟ. Αυτό ακριβώ έγινε και εδώ. Επιμένουμε, λέει, είναι πολύ σημαντικό για μα να ε, 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 έχουμε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα. Δεν ρώτησε στον κόσμο όμως. Υπάρχει και το θέμα λοιπόν της ε, διαδικτυακής ψυχοφορίας που έχει μπει στο κάδρο αυτής, αυτού του, ε, αυτής της προσπάθειας. Ε, ναι, ο κόσμος γενικά δεν θέλει αυτό το μέτρο, δεν το ε, υποστηρίζει και εμφανίστηκαν άνθρωποι από επιστήμονες της ε, πληροφορική κτλ. ήταν πάρα πολύ σκεπτικοί πώ θα συνδεόταν αυτό το μέτρο ψηφιακή ταυτότητα με την ψηφιακή ψηφοφορία, με την, δηλαδή με τη διεκτυακή ψήφο, αν θέλετε. Γενικά, υπάρχουν άνθρωποι στην Ελβετία που μιλούν, επιστήμονε που δεν είναι εξαγορασμένοι. Εδώ, όσοι μίλησαν από το χώρο τη πληροφορική, είπαν αυτά που λέει εγώ με τσοτάκι. Άρα, προφανώ και είναι εξαγορασμένοι. Είπαν λοιπόν τότε οι άνθρωποι, γενικότερα για το θέμα τη διεκτυακή ψήφου, ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα διότι ε, δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι δεν θα χαθεί η ψηφοφορία. Δεν υπάρχει τρόπο όπω, για παράδειγμα, στη φυσική ψήφο, δηλαδή την ψήφο με τα έντυπα. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την νοθεία, τότε πράγματι μπορεί να γίνει καταμέτρηση εκ νέου και να δούμε πράγματι με έναν διαφανή τρόπο αν υπήρχε νοθεία και αλλίως τη ψήφου. Ε, μπορεί λέει να ε, είναι, πάρα πολύ, είναι, είναι διάβλητη η διαδικασία. Είναι διάτρητη η διαδικασία η διαδικτυακή. Στο, υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή πάσα για να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, είπανε οι ειδικοί στην Ελβετία για το θέμα της ηλεκτρονικής ψήφου, πώς, αναρωτήθηκαν δυνατά πώς γίνεται να λειτουργεί για παράδειγμα η διαδικτυακή, το e-banking, το web banking, οι διαδικτυακές, διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές και όχι η διαδικτυακή ψήφος. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ασφαλής, ας πούμε, τα λεφτά μας, ασφαλεί τα λεφτά μα και όχι η ψήφο μα. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Είπαν λοιπόν οι ειδικοί ότι στο e-banking τα πάντα είναι καταγεγραμμένα. Τα πάντα ξέρουμε ε, ποιο μπήκε, τι έκανε, πώ το έκανε και πώ λέγεται, πού το έκανε κτλ. Επειδή είναι μυστική όμω η ψήφο, δεν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Και εδώ υπάρχει διαφορά και τη Ελβετία με τη Δημοκρατία, αλλά και εν γέννη η Δημοκρατία, τη δημοκρατία με το κοινοβουλευτισμό. Λένε ουσιαστικά οι έθνε πληροφορική ότι δεν μπορεί να υπάρξει συγκεκριτική ψήφο επειδή η ψήφο είναι μυστική και άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν του μπήκε ένα hacker για παράδειγμα στον υπολογιστή σου ή κάπου κτλ. Και, τα λοιπά, και έχει αλλοιώσει και έχει ψηφίσει κάτι άλλο αντί εσού. Στη δημοκρατία δεν υπήρχε μυστική ψήφο. Αυτό είναι αγγλοσαξονικό μοντέλο, είναι κοινοβουλευτικό μοντέλο. Τι σημαίνει μυστική ψήφο. Μυστικό ήταν, μυστική είναι η ψήφο όταν φοβάσαι ότι θα σε διώξουν για την ψήφο σου τα κόμματα. Ή ότι ο Πατακούλη, για παράδειγμα, θα κινηθεί εναντίον σου επειδή τόλμησε να ψηφίσει κάτι άλλο. Ή δεν θα σε βάλουν στο δημόσιο εσένα και την κόρη σου, δεν ξέρω αυτοί οι φόβοι ε, ε, παρουσιάζονται μόνο, προσέξτε, όταν κυρίαρχος δεν είναι ο πολίτης, δεν είναι οι πολίτες, αλλά τα κόμματα και οι πολιτικοί επαγγελματίε. Αν είμαστε κυρίαρχοι εμείς και μας τρέμουν οι πολιτικοί, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, μας ανήκουν. Και τους πετάμε στον πολιτικό και άδα και στη φυλακή αν τολμήσουν το να παρανομήσουν. Όχι να φοβόμαστε τι θα μας κάνουν τις, τα παιδιά μας και τους ε, συντρόφου μας και τα λοιπά, να μας τιμωρήσουν. Με τα θέσει δυσμενή κτλ. Αυτά είναι κοινοβουλευτικά μοντέλα, όπω και η μυστική ψήφο είναι κοινοβουλευτικό μοντέλο. Είναι ένα ένα κοινοβουλευτικό δημιούργημα. Στη δημοκρατία είναι τα πάντα ανοιχτά και φανερά, δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν, τρέμει κανέναν. Οι πολιτικοί σε τρέμουν. Αυτή είναι η ειδοποιώ διαφορά. Σε δημοκρατία πράγματι θα μπορούσαμε να έχουμε, προσέξτε, και διαδικτυακή ψήφο. στη δημοκρατία, διότι θα μπορούσαν όπω ελέγχουν με τι τραπεζικέ συναλλαγέ τα πάντα και δεν φοβάσαι για τα λεφτά σου, ξέρει πόσα είχε και βλέπει ότι τόσα έχει στη, στην τράπεζα, εκτό αν κάνει κανένα κούρεμα καταθέσεων. Ο Πατακούλη, όπω έκανε ο Αναστασιάδη στην Κύπρο, Ξέρεις πόσα έχεις, τα βλέπεις και τα ελέγχεις, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Έτσι λοιπόν και ε, σε μια δημοκρατία θα μπορούσαμε να έχουμε και διδεκτυακή ψήφο, ψηφιακή, διότι και εκεί δεν θα υπήρχε ε, η λεγόμενη μυστική ψήφος, που είναι κοινοβουλευτικό μέτρο, κοινοβουλευτικό κατάλοιπο. Ε, για να δούμε. Ε, συνεχίζουν λοιπόν, αυτό ορίστε παρόδο, συνεχίζουν στην Ελβετία οι πολιτικοί, για την ψηφιακή ταυτότητα, θα κάνουν λέει, τη ζωή μα πολύ πιο εύκολη κτλ. Ξέρετε, όλε αυτέ τι δικαιολογίε ε, για να δώσουν τα δεδομένα στου ιδιώτε. Και ε, θα είναι, λέει, τελικά, πώ κατέληξε, επειδή φάγανε την ήττα από του πολίτε, αυτό το σημαίνει η δύναμη τη δημοκρατία. Να αναγκάζει τον πολιτικό να τον πατά κάτω, σαν το πολιτικό σκουλίκι που είναι. Να μην μπορεί να σηκώνει κεφάλι. Όταν πάει να κάνει κάτι διαστραμμένο ή διεφθαρμένο, να, να υποφέρει. Είπαν ότι πλέον τελικά το νέο μέτρο. Δηλαδή, συμβάστηκαν με τη βούληση των πολιτών, θα είναι λέει εντελώ δωρεάν και ε, 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 δεν θα είναι υποχρεωτικό. Όποιο θέλει θα υιοθετήσει αυτό το μέτρο πλέον, ναι, μάλιστα έτσι μπράβο, θα έχουμε λέει και την κανονική σα ταυτότητα, ε, θα χρησιμοποιείτε και αυτή την ταυτότητα. Πέρα από όποιο θέλει θα έχει και την ψηφιακή. Και έτσι ουσιαστικά ητήθηκε πλήρω το μέτρο, διότι δεν το, ήθελε ο, δεν το θέλουν οι πολίτε. Και αυτή είναι η δύναμη τη δημοκρατία. Και επίση δεν υπάρχει κανένα. Στο προσεχέ μέλλον, κανένα σχέδιο να συνδέσουν αυτή την ταυτότητα που θα προσπαθήσουν να περάσουν, που θα, δεν θα είναι υποχρεωτική ξανά, θα είναι προαιρετική, δεν, θα, δεν υπάρχει καμία ε, πρόβλεψη να συνδεθεί με διαδικτυακή ψηφοφορία, γιατί όπω σα είπα, είναι, ε, δεν είναι αδιάβλητη και ακέραιη η διαδικασία τη ηλεκτρονική ψηφοφορία, διότι όπω είπαμε, υπάρχει η λεγόμενη μυστική ψήφο, άρα ε, είναι διαβλητή και άρα υπάρχει νοθεία, ιδίω όταν υπάρχουν ιδιωτικέ εταιρείε. Επίση, είναι σημαντικό να, να πω και αυτό ότι πώ τα μπλέξανε όλα. να δείτε πώ τα μπλέκει και ο Μητσοτάκη που μιλάει για COVID, κλιματική αλλαγή, για τα πάντα, ε, αυτέ οι αθλειότητε. Και τότε λοιπόν είχαν πει επίση, και τώρα το λένε, ότι είναι λέει, πάρα πολύ δύσκολο το θέμα με τον COVID και τα λοιπά. Να συμμετέχουμε να ψηφίζουμε και πρέπει να, ε, να δίνουμε τα δεδομένα μα κάπου και να ψηφίζουμε κάπου και να μπαίνουν hackers να μα τα αλλάζουν, επειδή λέει υπάρχει COVID και δεν μπορούμε να ψηφίζουμε. Ακούστε τώρα αθλειότητα. Και ο κόσμο αντέδρασε και είπε ο κόσμο, μάλιστα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία κατά του, του νόμου αυτού και ε, ε, ήταν στην ε, ηγετική ομάδα κατά του, στο δημοψήφισμα, είπαν ότι μα, όχι απλά ο COVID δεν θα μα επηρεάσει για να μα κλέψετε την ψήφο. Ο COVID και τα φασιστικά μέτρα που επέβαλαν τότε οι πολιτικοί, όχι μόνο στην Ελβετία αλλά και στην Ελβετία, εδώ και αν επέβαλαν, είναι μια ε, ε, αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φασιστικά μέτρα σας που επεβάλλατε για τον COVID. Σα ρίχνουμε ένα μαύρο με αυτό το δημοψήφισμα και για τον COVID. Πάρτε και ένα άλλο μήνυμα φασιταριά τη Ελβετία, τη Ελλάδο, των Βρυξέλων κτλ. Είδα λοιπόν τι ωραία δε το γλυκό. Άρα, συγκεφαλαιώνοντα, είναι νομίζω σαφέ ότι σε μια δημοκρατία οι πολίτε οι ίδιοι θα αποφάσιζαν τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Τέτοιου τύπου νομοσχέδια θα, θα πηγαίνουν μαζί με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη στον, κάλαδο, στον, κάλαδο, στον πολιτικό κάλαδο των Αχρήστων. Θα είχαν ανοίξει προφανώ μύτε και ε, Εξεταστικέ επιτροπέ και διαδικασίε ανακριτικέ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν το συζητώ. Θα είχαν, δεν θα είχαν μέλλον στη χώρα αυτή όσοι συμμετείχαν στο έγκλημα των υποκλοπών. Και προφανώ δεν είχαμε και δικού πολιτικού, αν θέλετε. Οι πολίτε λοιπόν μόνοι του σε μια δημοκρατία θα αποφάζαν τι είδου ε, 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 έγγραφα θέλουν να έχουν, ταυτοποίηση, ταυτότητα κτλ., τα εάν θέλουν διαδικτυακή ψήφο, και θα είχαμε ξαναλέω την ψήφο και την διαδικτυακή αν τη θέλαμε, θα μπορούσαμε επειδή δεν θα ήταν μυστική. Δεν θα υπήρχε μυστική ψήφο, γιατί δεν θα τρέμαμε κανέναν. Οι πολιτικοί τρέμουν του πολίτε μια δημοκρατία. Στον κοινό φοβάσαι ότι θα μην μάθει ο πολιτικό τι ψήφισε. Ή φοβάσαι μην ε, μπει ε, στο μάτι κάποιου πολιτικού. Στη δημοκρατία γίνεται ακριβώ το αντίθετο. Οι πολιτικοί φοβούνται να μπουν στο μάτι των πολιτών. Άρα, μόνοι μα θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε γιατί ακριβώ θέλουμε. Θα ψηφίζαμε εμεί για τα μείζωνα θέματα, και θα είχαμε εμεί τι ταυτότητε που θέλαμε. Δεν τι έλεγε κανένα, δεν τι έπρεπε ο να μην να τι δώσει. Δεν ξέρω στην Amazon που θα τα πουλήσει τώρα. Θα είχαμε εμεί τα δεδομένα μα και ο τολμούσε να πουλήσει το παραμικρό, θα πουλούσαμε το πολιτικό της τη αρκείο στη δικαιοσύνη φτηνά για να πληρώσει το τίμημα τη μειοδοσία του. Αυτά για να μαθαίνουμε τη δημοκρατική ιστορία και την κληρονομιά μα, αλλά και το πού μπορούμε να πάμε σαν ε, πολίτες, πολίτε, σαν χώρα. Αν σα το βίντεο πατήστε μου αρέσει, Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι να μαθαίνετε τέτοιου είδου, αν θέλετε, ιδέε και πρακτικέ τη δημοκρατία και από άλλε χώρε που θα μπορούσαμε να πάμε και ακόμα καλύτερα, δεδομένη τη κληρονομιά του ελληνισμού. Επίση, κοινοποιήστε το βίντεο σε όσου και φίλου σα να μάθουν όλο και περισσότεροι τι είναι ακριβώ αυτό το οποίο μιλάμε για δημοκρατία, αυτό το οποίο πρεσβεύουμε, ο αγώνα μα για δημοκρατία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είπαμε πώ σε μια δημοκρατία οι πολίτε μόνοι του, καταρχά θα ξύλωναν νόμου που δεν θέλουν, ακόμα και αν ψηφίζονταν στο κοινοβούλιο, θα του πατούσαν στα. Ε, θα του διέγραφαν, θα κινούσαν διαδικασίε απέναντι στου πολιτικού, όπω σα είπα κτλ. Όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν. Εμεί θα αποφασίζαμε τα εγγραφά μα το καθεξή. Αλλά θα έρθει και κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργό, είτε επειδή δεν ξέρει, δεν, δεν του είπανε, δεν ρώτησε, δεν έμαθε, είτε επειδή θέλει να εξαπατήσει, είπε. Δήλωσε, κράτησα τι δηλώσει αυτέ από έγκριτα μέσα ότι δεν έχει τσιπάκι η ταυτότητα αυτή. Εντάξει. Ωραία. Μετά, προφανώ επειδή έχει, θα έχει τσιπάκι η ταυτότητα αυτή, εμφανίστηκαν τα κυβερνητικά μέσα τα οποία υποστηρίζονται και τα λοιπά, ξεπλένουν τον ε, Μητσοτάκη να πούνε ότι ναι, θα έχει τσιπάκι, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε, δεν θα έχει αντιγιοντοπισμό, δεν είναι αυτό που λένε οι σκοφάντε νομοσιολόγοι, ψεκασμένοι, τρελοί κτλ. Εντάξει, ρε παιδιά, ωραία. Σύμφωνοι. Δεν είπε ψέματα όμω ο πρωθυπουργό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι σαφέ. Δεν ομολογούν ουσιαστικά τα φιλοκυβερνητικά μέσα ότι ο πρωθυπουργό είναι ψεύτη. Διότι αν είναι ψεύτη, υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Σε τι, μόνο σε αυτό μα λέει ψέματα, σε όλα. Προφανώ και σε όλα. Τι θα γινόταν λοιπόν σε έναν άνθρωπο που, τα, που έλεγε ψέματα στου πολίτε, σε μια δημοκρατία. Θα σα πω λοιπόν ότι σε μια δημοκρατία, σύμφωνα με την πολιτική ιστορία και την πολιτική επιστήμη, θα έχανε τα πολιτικά του δικαιώματα, την περιουσία του, ε, πολύ πιθανό να αναγκαστεί να φύγει από τη χώρα. Θα έχαναν την περιουσία του τους και τα τέκνα του, όλοι αυτοί που μα ετοιμάζει του άλλου Τσακαίου ή του που έχει βάλει στην Goldman Sachs ε, συνεργάτε του κ. Κασελάκη και του κ. Ροτή, Όλοι αυτοί θα χάναν την περιουσία του επειδή τόλμησε ένα πολιτικό να εξαπατήσει του πολίτε. Σε μια δημοκρατία αυτό ακριβώ γινόταν και αυτό ακριβώ θα γίνει όταν μεταβούμε σε πολίτημα δημοκρατία. Πώ να εμπιστευτεί λοιπόν έναν άνθρωπο, τον Κρυφακούλη, τον Κοριάκο που κρυφάκουγε του υπουργού του και τι γυναίκε των υπουργών του τι τρώγανε, τι κάνανε κτλ. Και, τα λοιπά. και το ομολόγησαν όλοι. Ε, ή τον άνθρωπο που λέει ψέματα και το ομολογούν τα ίδια τα μέσα που ελέγχει. Πώ λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να εμπιστευτεί να κάνει την οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που έχει να κάνει σχέση, που έχει, που έχει σχέση με θέματα ε, δεδομένων, προσωπικών δεδομένων και το καθεξής. Είναι δυνατόν να εμπιστευτεί τυφλά αυτόν τον άνθρωπο. Προφανώ και δεν νομιμοποιείται. Να, όχι να, Κάνει τέτοιε μεταρρυθμίσει. Ούτε πρωθυπουργό δεν νομίζει πλέον να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε μια δημοκρατία όχι μόνο θα αποφάσιζαν εμεί, αλλά θα λογοδοτούσαν και ποινικά τέτοιου τύπου πολιτική για το παραμικρό ψέμα, διότι σε μια δημοκρατία, το να λε ψέμα, ένα πολιτικό σημαίνει ότι θε να σκλαβοποιήσει, να, ε, να, να, να καταστήσει σκλάβου. Του πολίτε, δεκατομμύρια ανθρώπου, με αυτά τα ψέματα με τσοτάξει, θέλει να μα κάνει σκλάβου. Αυτό σημαίνει. Έτσι αντιλαμβάνεται η δημοκρατική ιδεολογία, το ψέμα του πολιτικού, την πολιτική εξαπάτηση. Ω προσπάθεια σκλαβοποίηση, να μα εξκλα... ε, ε, εκμαυλήσει των πολιτών, το οποίο είναι απεχθέστατο από τα χειρότερα εγκλήματα. Γι' αυτό και επισύρει τι χειρότερε πολιτικέ και οικονομικέ ποινέ.